Θα γίνει διαπραγμάτευση, δηλαδή θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη, οι δύο τηλεδιασκέψεις, για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση στο πού θα καταλήξουμε. Θέλω να μείνω όμως στην ουσία των μεταρρυθμίσεων που προτείνει η κυβέρνηση. Όλες οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται είναι θετικές. Δηλαδή είναι στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης της κοινωνίας. Το πρώτο μεγάλο κέρδος που θα πρέπει να καταλάβουμε ως ελληνική κοινωνία που έχουμε από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε αποφύγει ή αποκλείσαμε οριστικά τα αρνητικά μέτρα για την κοινωνία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν δεν είχαν γίνει εκλογές θα μιλούσαμε για περικοπή συντάξεων, για αύξηση ΦΠΑ κλπ. Αυτή τη στιγμή αυτό το κείμενο που στέλνει η κυβέρνηση είναι όλα τα μέτρα με τα οποία θα μπορέσει από τη μία μεριά να ελαφρυνθεί, να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση, ο πρώτος πυλώνας των μεταρρυθμίσεων και κυρίως, όχι ότι το πρώτο δεν είναι κυρίως, να μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία. Δηλαδή πληστηριασμοί, κόκκινα δάνεια κλπ. Το τρίτο είναι να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί ο δημόσιος τομέας. Και κυρίως βέβαια να αντιμετωπιστεί η φοροαπαλλαγή, η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο κλπ. Έχουμε λοιπόν, και αυτή είναι η ουσία της διαπραγμάτευσης, έχουμε μπει σε ένα δρόμο ο οποίος είναι σκληρός, δεν είναι εύκολος. Κανένας δεν θεωρούσε, τουλάχιστον κανένας που ξέρει καλά την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θεωρούσε ότι θα πάμε εκεί, θα τους πούμε ήρθαμε, είναι αυτό το πρόγραμμά μας, θα μας λέγανε α, μπράβο παιδιά, ευτυχώς που το σκεφτήκατε εσείς και θα τελειώνει η υπόθεση. Το θέμα ποιο Εντάξει, είναι. Μερικοί δικοί σας το θεωρούσαν και αυτό. Ναι. Εδώ που τα λέμε. Προεκλογικά πιστεύανε ότι αρκεί να δηλώσουμε ότι θα γίνει χαμός εδώ πέρα και θα υποχωρήσουν. Ναι, κοιτάξτε. Όταν πολλοί άλλοι δικοί σας είχαν συνείδηση. Όταν έχει στηθεί ένα οικοδόμημα πάνω σε μια συγκεκριμένη πολιτική και αυτή η πολιτική έχει επικρατήσει, που είναι η πολιτική της λιτότητας έτσι όπως εκφράζεται από τη γερμανική ηγεσία. Όταν έχει επικρατήσει, είναι πολύ δύσκολο όταν έρθει κάποιος και πει όχι, δεν είναι αυτή η πολιτική, αλλά μπορεί να υπάρχει και μία άλλη, η διαπραγμάτευση να είναι σκληρή. Και από εδώ και πέρα θα είναι. Άρα λοιπόν αυτό που θα γίνει σήμερα με την τηλεδιάσκεψη, εγώ θεωρώ ότι αφού έχει γίνει αποδεκτό η βασική συμφωνία, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή δεν πρόκειται να κολλήσει σήμερα κάπου και να μην έχουμε και να ανακληθεί η συμφωνία. Αυτό αποκλείεται. Τώρα το τι θα μπει, το τι θα βγει, αλλά θεωρώ ότι δεν πρόκειται να βγει τίποτα που αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Οι γκρίνες που ακούγονται στο εσωτερικό σας, πώς τις σχολιάζετε εσείς? Κοιτάξτε, διαφωνώ. Όχι με όλες τις γκρίνες, προσέχτε, είναι γκρίνες και γκρίνες. Με του συντρόφου Γλέζου διαφωνώ. Γιατί είναι γκρίνια. Ο Λαπαβίτσας βγάζει ένα άλλο παράδειγμα, ένα άλλο πολιτικό υπόδειγμα που για μένα είναι προς συζήτηση. Ναι. Δεν συμφωνώ. Ο Λαπαβίτσας δεν βγάζει απλώς ένα άλλο υπόδειγμα. Λέει ότι με αυτά που συμφωνήσατε δεν μπορείτε να κάνετε τη Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα. Λέει, είναι ξεκάθαρο. Ναι, στο βάθος υπάρχει ένα πράγμα στο Λαπαβίτσα, ότι μέσα στο ευρώ δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά. Αυτό είναι μία άλλη πολιτική, την οποία μπορεί να συζητήσει κανείς. Και που λίγο πολύ ήταν και γνωστή και από πριν. Ακριβώς. Ήταν γνωστή, την έλεγε πάντα. Ναι, αλλά τώρα είναι βουλευτή σας. Είναι συνάδελφός σας. Είναι βουλευτής μας. Για μένα δεν είναι κακό. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μία κινούμενη άμμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να συζητούνται πράγματα τα οποία, πολιτικές, οι οποίες για μένα, προσωπικά εγώ διαφωνώ. Εγώ είμαι υπέρ της αυτής ότι μέσα σε αυτό το γήπεδο πρέπει να παιχτεί μπάλα. Μάλιστα, ναι. Καταλάβαμε. Κύριε Γιακουμάτου. Κύριε Οικονομέα.